Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα προσυζήτηση και λήψη απόφασης εξελίξεις στα ενεργειακά μετά την ανακοίνωση για την απολιγνητοποίηση της περιοχής. Το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων είναι η σοβαρότερη αρνητική εξέλιξη για την περιοχή μας. Εκτός του ότι θα πλήξει άμεσα τους εργαζομένους της ΔΕΗ και τις οικογένειές τους, θα έχει επιπτώσεις και σε όλους τους κλάδους της τοπικής κοινωνίας. Ο Δήμος έχει αναλάβει δράση και προβαίνει σε ενέργειες που δείχνουν ότι δεν θα περιμένουμε από άλλους να αποφασίσουν για εμάς και τα παιδιά μας. Ξεκινώντας και ως Δημοτική Αρχή, δηλώνουμε και προτείνουμε να είναι η σημερινή μας απόφαση την προσήλωσή μας στη διατήρηση όλων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής σε λειτουργία και για χρόνο όχι μικρότερο της δεκαετίας από το έτος 2028 και μετά. Το επιθυμητό να μεταφερθεί ο ορίζοντας αυτός πλησιέστερα στο 2050, ώστε να υπάρξει σχεδιασμός και εφαρμογή εναλλακτικών κατευθύνσεων στην οικονομία και την ενεργειακή κατανάλωση. Και το λέω αυτό διότι, όπως θα αποδειχθεί και παρακάτω στα λεγόμενα, ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Δεν είναι δίκαιη μετάβαση στη μεταλλητική εποχή με τον τρόπο που πάει να γίνει και με τον τρόπο που προτείνεται. Γίνεται πολλής λόγος για το αν η τοπική κοινωνία είναι έτοιμη να προτείνει θέσεις για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν και αυτές οι θέσεις επεξεργασμένες και αν αύριο πάμε στο τραπέζι του διαλόγου είμαστε έτοιμοι να τις καταθέσουμε. Παράδειγμα, ζητούμε να προβλεφθεί στο βιοπάρκο Λεμαΐδας ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιδότηση άνω του 80% για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και την πλήρη επιδότηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Να θεσπιστούν ειδικά φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην επικράτεια του Δήμου. Να υπάρξει ποσοστό αποσταλή των φόρων για τους πολίτες της ΕΟΔΕΑ σε ό,τι ανακάμψει η οικονομική ζωή και το ΑΕΠ της περιοχής. Ζητάμε άμεσα την ολοκλήρωση των μετεγκαταστάσεων του Κομάνου, του Τελεώνα, της Μαυροπηγής και των Αναργύρων, με πλήρη κάλυψη των έργων υποδομής από την κεντρική κυβέρνηση και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Επίσης, ζητάμε να απαλλαγούν οι κάτοικοι της Μαυροπηγής από την υποχρέωση επιστροφής ποσοστού της αποζημίωσης που τους δόθηκε. Ζητάμε να παραμείνει ο δημόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ, όπως επίσης ζητάμε το σεβασμό στην αποκατάσταση των εδαφών με βάση τις μελέτες περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων που λειτουργούν οι σταθμοί και τα ορυχεία. Για τη δηλαδή μας συζητάμε τη συνέχιση λειτουργίας με μείωμα καυσίμου με βάση το λιγνίτη και τη χρηματοδότηση της σύνδεσης με την Τολεμαΐδα 5 από το Πράσινο Ταμείο. Ζητάμε την ανάπτυξη προγραμμάτων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προκύψει ανάπτυξη παράλληλα με την επιμήκυνση της απολιγνητοποίησης, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση. Ζητάμε επίσης την επαναπόδοση και αξιοποίηση των εδαφών στον πρωτογενή τομέα και την ηλεκτροπαραγωγή. Βλέπετε ότι είμαστε έτοιμοι με τις προτάσεις για την επόμενη μέρα. Όμως, επειδή ξαναλέω, ο λογαριασμός δεν βγαίνει, η πρότασή μας είναι προς την κυβέρνηση και αυτό ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα αναφερθώ και παρακάτω σε μια σειρά άλλων προτάσεων, προκειμένου να πάει παραπίσω η απολιγνητοποίηση, διότι δεν μπορεί να γίνει δίκαια με τον τρόπο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Απολύτως συνυφασμένες με το σήμερα, αλλά κυρίως με την περιοχή μας, είναι ορισμένες ημερομηνίες. Καταγράφοντας τη διαδρομή των γεγονότων που μας οδήγησαν στην αναγκαιότητα της σημερινής συζήτησης, αναπόφευκτα προκύπτουν ημερομηνίες σταθμοί για την Τολεμαΐδα και την εξέλιξή της. Τον Ιούλιο του 1959, η ΔΕΗ απορροφά το 90% της εταιρείας Λιπτόλ, που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή μας, εγκυνώντας μια ισχυρή βιομηχανική περίοδο ανάπτυξης για την περιοχή μας και τη χώρα ολόκληρη. Μια περίοδο περιβαλλοντολογικά ίσως επιβαρυντική, που εξασφάλισε όμως οικονομική ευμάρεια στους κατοίκους και την περιφέρεια. Μια περίοδο που βοήθησε στην εξωστρέφεια της εφόρειας βιομηχανίας, καθώς η ενέργεια ήταν βασικός παράγοντας της βιομηχανικής και παραγωγικής άνοιξης της Ελλάδας. Στις 4 Νοεμβρίου του 2016 τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Παρισίων που προποθέτει την εγκατάλειψη νέων επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο, λιγνίτη, άνθρακα, φυσικό αέριο και την προώθηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας. Στόχος είναι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα να φτάσουν στο απόλυτο μηδέν το διάστημα 2050 με 2070.
Γνωρίζαμε για το στρατηγικό μακροπρόθεσμο όραμα για μια οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν θα επιβαρύνει το κλίμα έως το 2050. Από τις υπογεγραμμένες και ψηφισμένες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμαζόμαστε για τη μετακίνηση της βάσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα στερεά καύσιμα σε πιο ήπιες πηγές. Ως χώρα αλλά και ως περιοχή, είχε ξεκινήσει ο προγραμματισμός με βάση τον ορίζοντα του 2050, προσπαθώντας να αντισταθμίσουμε τις ζημίες με άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες. Αυτό όμως σε βάθος 35 ετών και με σταδιακή απεξάρτηση από το κλίνη και τα ορυκτά καύσιμα. Τον Ιούλιο του 19, 60 χρόνια αργότερα από την κλίνη της ΔΕΗ, η κυβέρνηση ανάλαβε την ευθύνη της μετάβασης στη χώρα στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα. Ανέλαβε παράλληλα τη δέσμευση με ορίζοντα το ορόσημο της συνθήκης του Παρισιού για το κλίμα του έτους 2050. 3 Σεπτεμβρίου του 19, ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το κλίμα επελέγχει με τεράστια ανατροπή στα σχέδια της περιοχής και της χώρας. Το κατατεθειμένο μόλις το 18 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΕΣΕΚ, ανακοινώθηκε ότι δεν θα ισχύσει. Αν ένα Δήμο Ευρωβέας ρυθμιστεί και πρωταγωνιστεί στη Δυτική Μακεδονία, δεν θα παραδώσουμε κρανίου τόπο, δεν θα λυγίσουμε μπροστά στις ανετιολόγητες επιλογές. Στις πλάτες όλων μας βαραίνει η ευθύνη απέναντι στο μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για τη μεταλιχνητική περίοδο είναι ότι η μετάβαση για αυτόν τον τόπο δεν μπορεί να είναι κατ' ουσίαν δίκαιη. Και δεν μπορεί να είναι κατ' ουσίαν δίκαιη, όπως σωστά είπε και ο κύριος Δήμαρχος, διότι δεν μπορούν να αποτιμηθούν οι θυσίες και η άειλη προσφορά όλων των κατοίκων της κοινωνίας μας στην ενεργειακή στήριξη και στην ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας μας. Το έργο της αποδόμησης της ΔΕΗ είναι ένα γνωστό έργο, εφαρμόστηκε και πριν. Εγώ που είμαι εκπαιδευτικός το έζησα το 2013 με την κυβέρνηση του Σαμαρά, όπου οι εκπαιδευτικοί ήταν τεμπέληδες, ήταν για ψυχανάλυση, ήταν για ψυχιατρίο, ήταν όλοι ακαμάτιδες, έπρεπε να πάμε τα σχολεία στους ιδιώτες. Έπρεπε δηλαδή να ψάξουμε να βρούμε χορηγούς για τα σχολεία, γιατί έτσι όπως είναι το καθεστώς, το δημόσιο δεν ήταν ικανοποιητικό. Το ίδιο ακριβώς έγινε με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι ζημιογόνος, η ΔΕΗ έχει παθητικό. Η μόνη κίνηση, μας λέγανε τις πρώτες εβδομάδες που ανέλαβαν, είναι να αυξηθούν τα τιμολόγια, μήπως και σωθεί η ΔΕΗ. Τα θέματα της ενέργειας είναι στο επίκεντρο των εξελίξεων, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και παγκόσμια. Οι στόχοι της ελληνικής αστικής τάξης για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο περνούν από τα σχέδια όπως ο αγωγός ΤΑΠ που περνάει από εδώ, ο αγωγός ΙΣΤΜΕΤ και διάφοροι άλλοι αγωγοί. Βέβαια, όλοι πρέπει αυτή την ιστορική στιγμή να σταθμίσουν τα γεγονότα και να δουν τι πρέπει να κάνουν. Πρέπει να υπηρετήσουν την κομματική εντολή που λέει ότι κλείνουμε τις μονάδες και τελειώνουμε την περιοχή ή πρέπει να είμαστε μαζί με τον κόσμο. Γιατί θα πληγεί και ο συνταξιούχος και ο αγρότης και ο υπάλληλος και ο εργαζόμενος και βεβαίως το χειρότερο ότι η γη μας, η περιουσία μας, η ύπαρξή μας εδώ ως Δήμος Εορδέας θα υποτιμηθεί πάνω από το 60%. Λοιπόν, αυτό το δικαίωμα δεν πρέπει να το δώσουμε σε κανένα. Το κλίμα έχει αλλάξει. Δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Ειδικοί επιστήμονες όχι μόνο το επιβεβαιώνουν, αλλά και προτείνουν και τα ανάλογα μέτρα ανάσχεσης. Ένα από αυτά είναι η κατάργηση της χρήσης του λιγνίτη. Η περιοχή μας για χρόνια τώρα στηρίζεται στο λιγνίτη.
Ειδικά η Πτολεμαΐδα μπορώ να πω ότι στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο Λιγνίτη. Το ότι κάποτε θα τελείωνε ο Λιγνίτης ήταν γνωστό. Πιστεύαμε όμως ότι τα κοιτάσματα ήταν αρκετά, ώστε να βολευτούμε εμείς και τα παιδιά μας. Και από εκεί και πέρα για το μετά, για τα εγγόνια μας, έχει ο Θεός. Έτσι δε φταίει, σκέφτεται ο κάθε μέσος απλός Έλληνας. Ας βολευτώ σήμερα και για αύριο βλέπουμε. Για το μεθαύριο δεν σκοτιζόμαστε. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να κάνει ορισμένα πράγματα, αλλά όπως δεν είναι παρακάτω, αφαιρεθεί πάρα πολύ χρόνο. Ίσως κάτι το πείτε, κάτι να μπορούμε να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν το Πανεπιστήμιο μας έχει 22 τμήματα σε 7 σχολές. Δραστηριοποιείται και σε 5 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας. Και το ΕΜΕΔΑ βέβαια έχει αυτό που λέμε εμείς ναυαρχίδα, δηλαδή τη σχολή υγείας, με τα δύο τμήματα που λειτουργούν. Το εργοθεραπεία που πήραμε πέρυσι είναι τα καλύτερα στη χώρα. Αυτό που λέγαμε λογοθεραπείο θα πέραμε σε 2 χρόνια. Ακούστηκε ότι θα δημιουργηθεί, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Εμείς θα το παλέψουμε ως πανεπιστήμιο και πιστεύουμε ότι μια σχολή υγείας θα μπορούσε να είναι η ναυαρχίδα, βέβαια μαζί με το Πολυτεχνείο που έχει έδρα στην Κοζάνη. Όταν ανακοινώθηκε το νέο χρονοδιάγραμμα πάυσης της λειτουργίας των μονάδων από το 2050 πήγαμε στο 2028 και τώρα ξαφνικά πήγαμε στο 2023. Όλο αυτό θέτει τη Δυτική Μακεδονία σε έκτακτη ανάγκη, ξεπερνά τις δηλώμεις του Δήμους, της Περιφέρειας, άρα δηλαδή είναι ένα ζήτημα εθνικό. Στην κεντρική αυτή κυβερνητική επιλογή αντιδράσαμε με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου καταψηφίζοντας το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και ταυτόχρονα απαιτήσαμε να εκπονηθεί άμεσα ένα ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας που θα προβλέπει την άμεση αναπλήρωση των θέσεων εργασίας. Δηλαδή, πρώτα να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε παραγωγικές επενδύσεις και μετά να κλείνουν τα εργοστάσια. Δύο γεγονότα σημειολογικά είναι αυτά που ουσιαστικά είναι τα πιο σημαντικά και καθοριστικά για την περιοχή. Το πρώτο είναι η έναρξη της δραστηριότητας των λειτουργείων και της ΔΕΗ με ό,τι αυτό συνεπάγεται μέχρι σήμερα. Ό,τι ακούστηκε και ό,τι αναφέρθηκε προηγουμένως, αλλά και ό,τι έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα σαν μόνιμη κάτοικη αυτής της περιοχής. Το δεύτερο είναι η λήξη αυτής της δραστηριότητας, αυτό που σήμερα καλούμαστε να ζήσουμε και ονομάζεται απολιγνητοποίηση. Πολλά χρόνια μπροστά θα είμαστε μια χώρα και μια περιφέρεια, μια χώρα βασικά που θα εξαρτάται από ένα εισαγόμενο καύσιμο. Και όλα αυτά που ακούγονται για τεράστια πάρκα φωτοβολταϊκών που θα τα φτιάχνουμε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που σας λέω ότι κοστίζουν 42 δις, έρχεται το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και πόσα μας δίνει το πολυσυζητημένο ταμείο. 290 εκατομμύρια, τα οποία προσθέξτε αγαπητοί φίλοι. Αυτά τα 290 εκατομμύρια μας τα παίρνουν από τη μία τσέπη και μας τα βάζουν στην άλλη. Είναι από το Ταμείο Συνοχής και από τα διαρθρωτικά ταμεία. Δεν είναι νέο χρήμα, προσέξτε. Για χάρη του φυσικού αερίου θυσιάζουν, χωρίς να έχει γίνει κανένας διάλογος, ή πάνε να θυσιάσουν τη Δυτική Μακεδονία. Τι κάνουμε εμείς? Πριν από λίγο άκουσα η άλλη μια φορά τον αρμόδιο υπουργό να λέει το εξής, ότι οι Λιγνίτες πρέπει να κλείσουν μονάδες γιατί μας βάζουν μέσα. 400 εκατομμύρια φέτος, 200 πέρσι, 250 πρόπερσι. Και δεν ντρέπονται όταν μπορούσαν να πάρουν και δωρεάν δικαιώματα και να πάρουν τα άδεια όπως πήραν οι μονάδες φυσικού αερίου. Δεν μας είπε 15 χρόνια πώς επιδοτούνται όλες οι μονάδες φυσικού αερίου για να είναι ανταγωνιστικές και πόσο πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής της ΑΠΕ τις τιμολογούμενες καθαρή ενέργεια. Τον πρώτο ρόλο παίζουν οι θέσεις εργασίας και μετά όλα τα άλλα. Αυτό πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παντρευτούν αυτές οι δύο προτάσεις. Είμαστε μια περιοχή που πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και όταν συζητάμε κάπου κάτι θα πρέπει να το έχουμε ως Ευαγγέλιο τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Θα δώσουμε τον αγώνα να είστε σίγουροι. Θα είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να ξυπνήσει όμως και εμπορικός κόσμος. Πρέπει να ξυπνήσει ο εμπορικός κόσμος της περιοχής μας. Δυστυχώς και χθες και σήμερα και αύριο τα κόμματα είναι αυτά που παίρνουν αποφάσεις, φίλε Γιάννη. Εμείς είμαστε πάνω από κόμματα. Αλλά η κυβερνητική πολιτική έχει την ευθύνη και σήμερα και χθες και προχθές. Και όταν κάποιοι
και δεν θα κάνω καμία ιστορική αναδρομή για να δικαιωθώ αρνητικά. Από το 2010 λέγαμε ότι το 2016 και το 2019 είναι εδώ γιατί οι πολιτικές ηγεσίες, η οποία διαδέχθηκε μία πίσω την άλλη, ότι θα καταστραφούμε, σφυρίζανε αδιάφορα.